Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα για μας δεν είναι έκπληξη η κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τα σχολικά κτίρια και δεν είναι έκπληξη και ο λόγος είναι ότι το έχουμε βάλει κατ' επανάληψη στην προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και ακόμα πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σταθερά στις προτεραιότητες της παράταξής μας. Παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα. Δίνουμε μια ενδεικτική λίστα με προβλήματα και διεκδικήσεις ως συνέχεια, αν θέλετε, και μιας αναλυτικής παρέμβασης που έκαναν οι ενώσεις γονέων τον Νοέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η βασική πηγή ενημέρωσης, οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικοί, οι επισκέψεις που κάνουμε στα σχολεία, οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Εισπύρωσης. Αυτά τα 81 κτίρια που περιλαμβάνονται στη λίστα που έχουμε δώσει και τα δώσαμε και στη δημοσιότητα, που είναι σχεδόν 100 σχολικές μονάδες, είναι ένα μέρος του προβλήματος. Κάποια προβλήματα είναι οξυμένα σε βαθμό να είναι επικίνδυνα, κάποια είναι χρονίζουν, δεν είναι άμεσης ανάγκης, αλλά είναι ουσιαστικής παρέμβασης. Εδώ πέρα, εμείς αυτό που θέλουμε να βάλουμε, επειδή λέω, βάζετε κι εσείς το ζήτημα ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, ότι είναι ντροπή, ότι είναι χάλι, λέω φράσεις που χαρακτηρίσατε, ότι δεν έχετε ευθύνες. Εμείς δεν βάζουμε το ζήτημα το ότι έχετε εσείς ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε απόρρια ποιών επιλογών είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα σχολεία της Αθήνας. Και εδώ υπάρχει η τετραετία της προηγούμενης διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας Μπακογιάννη και υπάρχει και μια εννιαετία διοίκησης της κεντροαριστεράς επί Καμίνη, όπου επίσης δεν έγινε το παραμικρό στα σχολεία. Και επειδή έχουμε και ένα πολύ γερασμένο κτηριακό απόθεμα, η κατάσταση όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς βάζουμε ότι πρέπει να... Αυτό δηλαδή εμείς βάζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σας λέμε λύστε το αύριο. Σας λέμε όμως ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Άρα πρέπει να παρουσιάσετε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που θα αποτυπώνεται πρώτον στο τι αλλαγές θα γίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να λέτε ότι προτεραιότητά σας να βελτιώσετε την κατάσταση στα σχολικά κτίρια και να εξακολουθεί να υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα όταν το αναμορφώσετε που 70% 30 εκατομμύρια πάνε στην τριπλή ανάπλαση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην συζητήσουμε για συγκεκριμένες δεσμεύσεις κονδυλίων σε συγκεκριμένους κωδικούς που θα πάνε από άλλους πόρους για να κατευθυνθούν στα σχολεία. Να μην κυνηγήσετε την εργολαβία που ήδη υπάρχει. Να μην δούμε με ποιο τρόπο θα διεκδικήσουμε πόρους, εργαλεία για να υπάρξουν. Αυτό σημαίνει σχέδιο. Και σημαίνει και χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τότε μπορώ να κάνω αυτό. Και σε σχέση με τις σχολικές επιτροπές, και κλείνω με αυτό. Για τις σχολικές επιτροπές. Επίσης είναι γνωστή η κατάσταση. Η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από πλευράς κράτους είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία 8 χρόνια. Τα μισά περίπου από ό,τι ήταν το 2010. Αυτή είναι η κατάσταση. Τα μισά. Σε τι ποσό έρχεται από το κράτος, σχολικές επιτροπές. Ναι, κοιτάξτε όμως τώρα. Τι θα κάνουμε, πρακτικά πράγματα. Θα υπάρξει έξτρα κονδύλι για να πληρωθούν τα χρέη, για να μην πηγαίνει κάθε σχολική επιτροπή να κάνει ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων, γιατί έτσι λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Έτσι πληρώνεται η ΔΕΗ και το φυσικό αέριο. Στις περισσότερες σχολικές επιτροπές, με ρυθμίσεις. 12 δόσεις, 6 δόσεις, 8 δόσεις, έτσι γίνεται. Θα ζητήσετε εξτρά επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας και με ποιο τρόπο τελικά θα είναι η σχέση σας σε σχέση με την κυβέρνηση. Γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Πού θα κατευθυνθεί δηλαδή, να το πω έτσι, τι θα πάμε να κάνουμε. Οι ενώσεις γονέων, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών, τα σωματεία τους διεκδικούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.